έργα και τις πολιτικές που προσβλέπουν στη δημιουργία 11.000 νέων θέσεων εργασίας, στην προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων, αλλά και στην ενίσχυση των τομέων της οικονομίας, της εκπαίδευσης και του συστήματος κοινωνικών παροχών, παρουσίασε Υπουργός Εργασίας. Πρόκειται για το πολυεπίπεδο σχέδιο δράσης συνολικής δαπάνης 366,5 εκατομμυρίων ευρώ, που συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Αθεκτικότητας και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και στρέφεται στην πράσινη οικονομία, τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την αλλαγή του τρόπου εργασίας. Στόχος μας είναι άτομα πέραν των 55 ετών να αποκτήσουν ψηφιακές δεξιότητες, έτσι ώστε να μπορέσουν να συμμετέχουν και στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση, αλλά και στους νέους τομείς αγοράς. Μεγάλο στοίχημα η διασφάλιση της βιωσιμότητας του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ώστε κανένας χαμηλοσυνταξιούχος να μην διαβεί κάτω από το όριο της φτώχειας, με βασικές προτεραιότητες τις επενδύσεις προς όφελος των παιδιών από τη βρεφική ηλικία, αλλά και όλων των οικογενειών με παιδιά, την αναθεώρηση του συνταξιοδοτικού και την κοινωνική ενσωμάτωση ευάλωτων ομάδων και ατόμων με αναπηρίες. Στόχος μας είναι σε κάθε κοινότητα να υπάρχει και ποιοτική φροντίδα, αλλά και βάσει οικονομικών κριτηρίων, έτσι όλοι οι εργαζόμενοι γονείς να μπορούν να είναι στην αγορά εργασίας. Νέο κάλεσμα στις πολιτικές δυνάμεις για συστράτευση και υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων αμέσως μετά τις βουλευτικές εκλογές απίφθινε στο μεταξύ ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, χαρακτηρίζοντας τις όποιες απόψεις ή κριτική ως καλοδεχούμενες. Να έρθουμε όλοι μετά τις 30 του Μαΐου με θετικά μυαλά, με θετικές προτάσεις, προκειμένου να υλοποιήσουμε αυτό που έχει δεχτεί και της επένους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το όλο σχέδιο που έχουμε υπόψη. Αυτό που επιθυμούμε επέδειξη είναι να κατανοήσουν όλοι ότι το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας αφορά στις νέες γενιές και στο μέλλον του τόπου. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.